Οι βραβεύσεις των έργων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Άρσης έγιναν σε ειδική εκδήλωση στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η έκθεση αφορούσε στη λαθρομετανάστευση. Αυτό το φλέγον ζήτημα αποτυπώθηκε με τον πιο ρεαλιστικό και εύστοχο τρόπο στα έργα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε αυτή την αξιόλογη δράση. Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων και Εικαστικών Τεχνών με τον τίτλο «Εμείς ήρθαμε από μακριά, όλοι μαζί ερχόμαστε κοντά» που αφορούσε στο μεγάλο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών που βραβεύτηκαν. Θέλεις να μας πεις κάτι για το έργο που έχεις φτιάξει? Είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, έτσι? Είναι στατιστικό βασικά το έργο. Είναι οι 10 μεγαλύτερες χώρες αριθμών των αστών. Με το άσπρο είναι οι ηθαγενείς της χώρας αυτής και με το μαύρο συμβολίζεται ο μετανάστης αυτό το έργο. Και βλέπουμε τα ποσοστά, πάνω υπάρχει ένας χάρτης που λέει τον αριθμό των μεταναστών και των ηθαγενών της κάθε χώρας. Αυτό είναι στατιστικό, απλά βλέπεις τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Και βλέπω και με την Ελλάδα ότι υπάρχει μια παρατήρηση. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι περιβαλλοντικό. Ναι, υπάρχει θέση της αλλαγής. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υλικό. Είναι πολύ ευχάριστο να γίνονται τέτοιες δράσεις, να υπάρχει συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημεριδών Μακεδονίας και Θράκης, όπως και με την Άρση, στη ΜΚΟ. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας τα έχετε δει και θα τα βλέπουμε συχνότερα. Αποστολή της Άρσης είναι η ανάληψη δράσης με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με έμφαση στις ηλικίες 15 έως 30 ετών. Το θέμα της έκθεσης, όπως υπόθηκε από τους διοργανωτές, ήταν άκρος επίκαιρο. Εικαστικά έργα καλλιτεχνών έχουν εδώ έρθει στο πολυκοινωνικό, στον εκκλησιακό αυτόν χώρο. Βραβεύθηκαν, όπως ξέρετε, τα τρία πρώτα έργα. Ευχαριστούμε όλους που συνέβαλαν, ούτως ώστε να φέρουμε εις πέρας αυτήν την έκθεση. Η μετανάστευση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι επίκαιρο και μας πονάει. Η μετανάστευση, ειδικά των παιδιών που είναι ασυνόδευτα, είναι το μεγαλύτερο που μας θλίβει. Εμείς οφείλουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους προσέξουμε. Οφείλουμε γενικά τους μετανάστες να τους αγκαλιάσουμε. Αρκεί όλοι αυτοί να είναι σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα, να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και από εκεί και πέρα, ας μην είμαστε ρατσιστές, έχουν πρόβλημα. Εμείς πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Υπάρχει ομάδα αλληλεγγύης των εθελοντών που δικτυώνονται στο Γραφείο Εθελοντισμού και έχουν φροντίσει πολλές φορές να συλλέγουν τρόφιμα, όπως σήμερα τα εδέσματα που είναι αρκετά εδώ ύστερα από την λήξη της γιορτής που έγινε για την έκθεση αυτήν, θα τα πάρουν οι εθελοντές και θα τα πάνε στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα κάτω στον σταθμό του ΟΣΕΑ, όπου ξέρουμε υπάρχει το πρόβλημα πολλών πολιτών που έχουν ανάγκη. Είμαστε η πρώτη πόλη που συναντούν πολιτισμό ύστερα από ένα μεγάλο ταξίδι κουραστικό που κάνουν διερχόμενοι από το μέρος μας.